Λοιπόν, συνεχίζονται οι κοπές της πίτας, η αλήθεια είναι. Ο Δήμαρχος Λευκάδας, κύριος Βεργίνης, έδωσε το παρόν στην πίτα των Λευκαδικών Μελετών και μάλιστα είπε, γιατί θέλω να σας ενημερώσω, ότι μέσα στο Φλεβάρι θα έχετε συγκεκριμένη εικόνα για την κατάσταση που παρέλαβα στο Δήμο, χωρίς διάθεση μομφής, αλλά για να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε και τους πολίτες μας. Και βεβαίως είπε τι παρέλαβε και βεβαίως μίλησε για άλλη μια φορά και για τα ταμιακά αποθέματα, λέγοντας πως δεν έχω να αντιμετωπίσω κάποια θέματα. Το κρατάμε αυτό. Το λέμε γιατί υπήρξε μία αντιπαράθεση ή μάλλον μία διαφορετική ερμηνεία με τον κύριο Καλό για το τι παρέλαβε. Ο κύριος Βεργίνης μνημόνευσε για άλλη μια φορά και τον τρόπο που παρέλαβε το πνευματικό κέντρο, που δεν υφίσταται πια ως οργανισμός, η αλήθεια είναι. Και έκανε λόγο ότι υπήρχε έτσι έλλειψη... πώς να το πω τώρα... ότι το πνευματικό κέντρο δεν παρακολουθούσε τα πνευματικά δρόμενα των Λευκαδίων. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε όλα αυτά, γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία πάντα. Ο κύριος Βεργίνης ήθελε να ενημερώσει τους Λευκαδίτες που μένουν στα μεγάλα αστικά κέντρα στην Αθήνα για το τι παρέλαβε, διότι με βάση το τι έχει παραλάβει, ουσιαστικά θα δρομολογηθεί και ο προϋπολογισμός. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς ερμηνεύει τα έργα ο κύριος Βεργίνης και τι είπε πραγματικά στη συνάντηση που έγινε με τους εργολάβους και για το έργο της ανάπλασης, αλλά και για μια δική του ερμηνεία για το πώς πρέπει τα έργα να υλοποιούνται. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να τελειώνουμε ένα έργο το οποίο θα δημιουργεί άλλα προβλήματα. Επίσης, είπε πως αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον Υπουργό, ο οποίος θα κληθεί στη Λευκάδα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν θα έχει να κάνει με την κόπη της πίτας αυτό. Μην το επιβεβαιώσω χωρίς να ισχύει. Για να μπορέσει να του πει την εναλλακτική μέχρι να ολοκληρωθεί η υποθαλάσσια ζεύξη. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα ακούσετε, γιατί έχει την σημασία τους. Αυτά λοιπόν που λένε πολλές φορές οι δήμαρχοι, οι αιρετοί σε ακροατήρια στην Αθήνα, τα παίρνουμε εδώ και σας ενημερώνουμε, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εξάλλου είμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα της καθημερινότητας, το γνωρίζετε. Και πάλι προχθές ταλαιπωρηθήκαμε με μια διακοπή υδροδότησης σε κεντρικό αγωγό. Για πολλές ώρες έμεινε η Λευκάδα χωρίς νερό. Πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή και πρέπει να γνωρίζουμε πως έτσι θα πορευόμαστε. Αν, για παράδειγμα, δεν υπάρξει και λευκός καπνός αναφορικά με τη χρηματοδότηση του νέου αγωγού ίδρευσης, θα μου πείτε, δεν θα λύσει και πάρα πολλά πράγματα στο εσωτερικό δίκτυο της Λευκάδας ο νέος αγωγός. Η αλήθεια είναι όμως ότι, κακά τα ψέματα, θα δρομολογήσει, θα επισπεύσει διαδικασίες. Πάντως, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Θα ταλαιπωρούμαστε με το νερό. Είναι αλήθεια πως για πρώτη φορά παρακολουθούμε έτσι βλάβες πολλές και κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Ας οπλιστούμε με υπομονή. Δεν θέλουμε να σκεφτόμαστε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Ήδη ο κύριος Σκληρός γνωρίζει, τρέχει, προσπαθεί να επιλύσει όλα τις εκκρεμότητες αυτές για να επανέλθω νερό στις επιθυμητές ώρες πάντα. Θαύματα όμως, φίλοι και φίλες, δεν μπορούν να γίνουν, και μάλιστα εκτός από αυτό, εκτός από τον βιολογικό μας, ο οποίος εδώ και μέρες δεν δουλεύει λόγω δολιοφθοράς, υπάρχει και άλλο ένα πρόβλημα, όπως υπογραμμίζει το Mega Nisi News, στον βιολογικό του νηδρίου. Καθώς βούλωσαν για πολλαστή φορά τα φρεάτια στο παραλιακό μέτωπο του νηδρίου, το δημοσίευμα κάνει λόγο για κακοτεχνία που καλούνται να αντιμετωπίσουν με συχνές επεμβάσεις τους εργαζόμενοι στον τομέα της αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, ακόμα και σε ώρες που υπάρχουν τουρίστες στις επικείμενες επιχειρήσεις εστίασης. Μάλιστα, σύμφωνα με ενημέρωση που υπήρχε του συνεργείου που συμμετείχε στην προχθεσινή χειμωνιάτικη επένδυση, το πρόβλημα έχει διωγγωθεί από τα λύπη που έχουν συσσωρευτεί στο δίκτυο και τον υπέρμετρο τουρισμό της περιοχής, με αποτέλεσμα το δίκτυο να χρειάζεται πιο συχνές επεμβάσεις για απόφραξη ακόμα και το χειμώνα. Λοιπόν, σε ερώτηση πάντως του Γιώργου Γαρβίλη, δεν ήταν ιδιαίτερα θετική ως προς την αντιμετώπιση της κατάστασης του ζητήματος. Μάλιστα, είπαν ότι θα πρέπει με ριζικό τρόπο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, με ξύλωμα και εκ νέου δημιουργία νέου δικτύου, με τεχνικές προδιαγραφές που δεν θα επιτρέπουν τέτοια φαινόμενα, ήταν η απάντηση. Πάντως, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο,
υπόθηκε ότι δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στον βιολογικό ελωμένο και μάλιστα υπάρχει και εξωτερικό συνεργάτη, επομένως υπάρχει επίβλεψη. Μάλιστα. Το καταγράφουμε και αυτό, γιατί όπως είπαμε είναι η καθημερινότητα και είναι τα απόνερα μιας υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης, όταν για παράδειγμα δεν έχουμε τις απαραίτητες υποδομές. Και σε λίγο αυτό θα το συνδέσουμε με μια σημαντική ομιλία που έκανε ο κύριος Καβαδάς, ο βουλευτής Λευκάδας, την ημέρα που έκοβε το επιμελητήριο την πίτα του. Μας ήρθε όλο το απόσπασμα, διότι ο κύριος Καβαδάς αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα. 31 του Γενάρη παραδίδεται και ο Άκτιος Αμπρακία. Κατά 45 λεπτά νωρίτερα θα φτάνουμε στη Λευκάδα. Από εκεί και πέρα όμως το ζήτημα είναι ότι θα μπαίνουμε μέσα στο νησί, αν οι τουρίστες θα υποφέρουν, θα δεινοπαθούν, αν θα δυσφημούν το νησί. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ήταν εκεί που έθεσε πρώτον ευθυνών όμως και για την κατάσταση και για την ερημιά που υπάρχει στο νησί και τον επιχειρηματικό κόσμο, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι το χειμώνα στη Λευκάδα και να μην υπάρχει μια ταβέρνα για να μπορείς να φας και να πιεις όταν γίνονται προσπάθειες να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Θα το ακούσουμε και όλο αυτό σε πάρα πολύ λίγο. Έχουμε υλικό για να σχολιάσουμε, η αλήθεια είναι. Οπότε λοιπόν μείνετε εδώ στον Πρίσμα 91,6. Λοιπόν, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πάντως και έχει πάρα πολύ παρασκήνιο το πώς δόθηκε η άδεια να πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Δόξας Λευκάδας, νομίζω ήταν προχθές, απέναντι στην Ελευθερούπολη, όπου νίκησε η Λευκάδα και πήρε έτσι έναν αγώνα ψυχολογίας, όπως λένε τα αθλητικά site. Λοιπόν, αν μπείτε στην διάβια του Δήμου Λευκάδας, θα δείτε ότι έγινε ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Διαπεριφοράς. Τώρα πώς θα σας το κάνω απλά, πώς θα σας το κάνω λιανά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κακά τα ψέματα. Δεν έχουμε τις απαραίτητες προδιαγραφές ή μάλλον δεν γίνεται η απαραίτητη συντήρηση ή δεν έχουμε φροντίσει να εξυγχρονίζουμε τις αθλητικές μας υποδομές. Οι ομάδες πάντως, αυτό το οποίο γνωρίζουμε.
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ενσωμάτωσης των επιπλέον θέσεων θεατών, ώστε η εν λόγω αθλητική εγκατάσταση να πληρεί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας σίγμα τάφ, απαιτείται εκ νέου κατηγοριοποίηση ως ομάδα Δέλτα, με τη νέα κλειστές εγκαταστάσεις χωρίς θεατές έως 1.000 θεατές. Με τη νέα κατηγοριοποίηση θα εκδοθεί η νέα άδεια λειτουργία σύμφωνα με τις διατάξεις του ΤΑΔΕ νόμου, και επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο να αποφασίσει, αποφάσισε την τροποποίηση της απόφασης του ΔΣ στο τμήμα που αφορά το κλειστό στάδιο καλαθοσφαίρισης στη θέση από την κατηγορία αυτή να πάει στην άλλη κατηγορία, όπως είπαμε. Εντάξει, οπότε λοιπόν πάρθηκε η απόφαση, υπέγραψε την απόφαση ο Δήμαρχος Λευκάδας και διεξήχθη ο αγώνας. Τώρα όμως πρέπει να πω ότι, ξέρετε κάτι, πρέπει λίγο να φύγουμε, επειδή ακούω και διάφορα κουτσομπολιά τώρα που συζητιούνται και για τον προϋπολογισμό, αλλά για παράδειγμα και κάποιες φωνές πάρα πολύ έτσι εύκολες, τύπου γιατί δεν ακολουθήθηκε η άλλη διαδικασία, γιατί δεν έκανε ο Δήμαρχος αυτό που μπορεί να έκανε ο προηγούμενος Δήμαρχος. Καταλαβαίνουμε όλοι μας την αγάπη για την ομάδα, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί γενικότερα. Δηλαδή, μιλάμε για πράγματα τα οποία βάζει κάποιος την υπογραφή του και δεν μπορούμε να λειτουργούμε με βάση τις πιθανότητες, όμοι γέννητο αν τύχει κάτι. Δεν λειτουργεί έτσι κάποιος. Και εγώ μπορώ να καταλάβω και σέβομαι απόλυτα, γιατί το ίδιο θα έκανα. Δεν λέω βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν το έκανα και ως καλός αυτό. Απλά θέλω να πω ότι σε μια δύσκολη συνθήκη, όταν σου βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό και σου λένε αποφάσει η ομάδα πρέπει να παίξει, θα πρέπει γενικότερα να αναπροσαρμοστεί και αυτό το πλαίσιο και να είμαστε φιλικοί στις ομάδες που κάνουν τόσο μεγάλη προσπάθεια να διαφημίζουν τον τουρισμό και να μην, και τη Λευκάδα και το νησί μας, και να μην είμαστε μόνο τα παίρνω τις πρωτιές εκεί κλακαδόροι και να βγάζουμε τις φωτογραφίες. Πρέπει να στηρίξουμε πράκτος στις ομάδες, και τη Νίκη που κάνει πρωταθλητισμό και τον Τηλικράτη και τη Δόξα, και γενικότερα από τη στιγμή που βλέπουμε και τον Αθλητικό Σύλλογο και όλα τα σωματεία, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι έχουμε φιντάνια και ότι η Λευκάδα είναι φυτώριο στον αθλητισμό, ας κάνουμε τα δέοντα, δεν ξέρω ποια είναι αυτά. Ας ελπίσουμε ότι ο νέος αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι γνώστης κατάστασης και πολλές φορές έχει αρθογραφήσει και γι' αυτό, θα αναλάβει και θα αλλάξει και όλη αυτή την κοσμοθεωρία, να μην τα αντιμετωπίζουμε όλα την τελευταία στιγμή. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, την καταθέτω δημόσια εδώ. Πάντως υπήρχε πολύ παρασκήνιο με την ψυχή στο στόμα. Τέλος καλό, όλα καλά, νίκησε και η ομάδα, είμαστε αγαπημένοι. Σκεφτείτε μου, να παίζανε στη Βόντσα και να μην νικούσε η ομάδα. Αντιλαμβάνεστε, την κρίνια θα υπήρχε. Εντάξει, μέχρι ένα βαθμό δικαιολογημένη, πρέπει να πούμε.